Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε μια καινούργια εκπομπή μαγειρικής ταξίδι γεύσεων και πάλι μαζί εδώ στο Plus TV φυσικά. Σήμερα θα φτιάξουμε έναν πολύ ωραίο φαγητό, έναν κυριακάτικο φαγητό, έναν φαγητό που μας αρέσει πολύ, θυμίζει λίγο την οικογένεια μας, έναν κοτόπουλο έτσι ολόκληρο να δείξουμε τη δική μου μαρινάδα και πώς το ψήνω μέσα στο φούρνο. Θα σας δείξω παραδοσιακές πατάτες, έτσι μικρές. Θα τις ψήσουμε μέσα σε έναν τηγάνι μαζί με το λάδι, θα γίνουν πολύ τραγανές, θα κάνουν κράτς. Επίσης θα φτιάξουμε μία σοκολατόπιτα, θα τη συνοδεύσουμε με παγωτό από πάνω, λίγη ζάχαρη άχνη, τέλεια. Πάμε να δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Ολόκληρο κοτόπουλο φούρνου με πατάτες και σάλτσα γκρέιβι, το κυριακάτικο γεύμα. Υλικά, θα χρειαστούμε ολόκληρο κοτόπουλο γύρω στο 1,5 κιλό, 2 κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες, ένα σκύβο ζωμός κοτόπουλου, ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού αγγλική μουστάρδα, μία σκελίδα σκόρδο ψήλο κομμένη, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για την κοιλιά θα βάλουμε ένα πορτοκάλι και λίγο θυμάρι φρέσκο. Για τις πατάτες θα χρειαστούμε 1 κιλό καθαρισμένες πατάτες, 1 λίτρο λάδι ηλιέλαιο, ένα κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο ξηρό, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, 2 λεμόνια, αλάτι και πιπέρι. Και για τη σάτσα θα χρειαστούμε ένα ζωμό κοτόπουλου, 50 ml σάτσα σόγιας, 100 ml νερό, 50 γραμμάρια άραβος ιτάλευρων, το corn flour, και αλάτι και πιπέρι. Για τη ζεστή σοκολατόπιτα τύπου fudge cake θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια σκόνη κακάο, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 220 ml ζεστό γάλα, 220 λιωμένο βούτυρο, ένα σφινάκι χύλισμα βανίλιας. Για τη σάτσα φατς θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ζάχαρη νάχνη, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 50 γραμμάρια κακάο και 300 ml ζεστό νερό. Αυτά είναι τα υλικά μας. Υλικά, όπως λέω πάντα, μπορείτε να τα βρίσκετε στις υπεραγορές εύκολα. Ειδικά αυτά που θα φτιάξω σήμερα, ειδικά το κυρίως πιάτων, είναι ένα κυριακάτικο γεύμα, όπως το έχω πει. Θα σας θυμίσει την οικογένειά σας. Ήθελα να φτιάξω, να σας δείξω κι εγώ τη δική μου μαρινάδα, πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα κοτόπουλο, να πούμε και τα σημεία καλής ποιότητας του κοτόπουλου για να μάθετε να αγοράζετε ένα φρέσκο κοτόπουλο. Επίσης, αυτές οι πατάτες που θα συνοδεύσω είναι τέλειες. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, έτσι, για να μην λέτε ότι δεν τα λέμε όλα. Σοβαρή επιχείρηση είμαστε και τα λέμε όλα και τα φτιάχνουμε και τα φτιάχνετε κι εσείς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στέλνετε συνταγές που φτιάχνουμε μαζί και είναι απίθανες. Θέλω να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο. Έχω καθαρίσει μικρές πατατούλες. Έχω πάρει με φύλλο, τις έχω καθαρίσει και τις έχω βάλει σε αυτό το κατσαρολάκι. Αυτές τώρα θα κάνω πολύ διαφορετικό το ψήσιμο. Σήμερα θα τις βάλω με κρύο λάδι, όπως τις φτιάχναν τον παλιό καιρό, και θα τις ανάψω, σε μέτρια φωτιά και με το κρύο λάδι θα ψηθούν και από μέσα και θα είναι πολύ ωραίες και νόστιμες. Αυτό που θα κάνω μόνο, θα κόψω τις πατάτες από τη μέση, έτσι ώστε να τις φέρω εδώ κοντά για να ψηθούν και από μέσα. Άρα, παίρνω τις μικρές πατατούλες. Αν έχετε και μεγάλες, θα τις κόψετε σε κύβους εσείς. Θα κόψω τις μικρές πατατούλες έτσι από τη μέση. Αυτές θα γίνουν πολύ τσιτραγανές, τηγανιτές. Και θα τις συνοδεύσω μαζί με τις πατάτες, μαζί με το κοτόπουλο. Φυσικά, το κυριακάτικο γεύμα, πάρα πολλοί κόσμος βάζει το κοτόπουλο μαζί με τις πατάτες και ψήνεται στο φούρνο. Ήθελα να δείξω αυτές τις πατάτες όμως, έτσι για να δείτε κι εσείς μια διαφορετική πατάτα που θα σας αρέσει όταν δείτε το αποτέλεσμα. Δεσμεύομαι ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, παίρνω το λάδι ηλιέλαιο, το βάζω μέσα στο κατσαρολίν και τις σκεπάζω τις πατάτες.
Θα πάρω λίγο το κοτόπουλο πίσω για να βλέπετε καλύτερα. Ρίχνω με σαλάδι. Και αφού τα σκευάζουμε, θα ανάψω τη φωτιά μου σε μέτρια φωτιά όπου θα τα σκεπάσω και θα τα ψήσω έτσι ώστε από εξωτερικά να γίνουν τραγανές και εσωτερικά να είναι ζουμερές. Αυτό είναι μια μέθοδος που έμαθα και εγώ που έχω δει από τις γιαγιάδες που το φτιάχναν των παλιών καιρών και είναι πάρα πολύ ωραίες και είναι αυτές οι πατάτες της γιαγιάς που θα σας θυμίσουν πολλές αναμνήσεις. Θα σκεπάσω τώρα με καπάκι τις πατάτες. Θα χρειαστούν περίπου από την ώρα που θα ξεκινήσουν, τώρα θα είναι σκεπασμένο. Όταν ξεκινήσει να βγάζει ατμό, θα το ανοίξω αυτό και θα δείτε μετά ότι θα χρειαστούν περίπου ακόμη 10 λεπτά. Θα δυναμώσω και λίγο την ένταση της φωτιάς, έτσι ώστε να γίνουν και τραγανές εξωτερικά. Αυτό θα πάρει 20 λεπτά, θα είναι σκεπασμένο και μετά ακόμη 20 λεπτά ανοιχτές. Φυσικά αυτό εξαρτάται από την αναλογία της πατάτας που θα βάλετε ή από την κατσαρόλα. Άρα θα βάλετε πιο λίγες πατάτες, θα θέλει πιο λίγο χρόνο. Βάλετε περισσότερες, περισσότερο χρόνο. Εμένα με αυτές τις πατάτες που έχω βάλει θα χρειαστούν 20 λεπτά σκεπασμένες και 20 λεπτά ανοιχτών, έτσι να φεύγει και ο ατμός για να μην μου κάνει υγρασία, γιατί μετά η υγρασία με το λάδι δεν είναι καλό. Λοιπόν, να πούμε λίγο εδώ με το κοτόπουλο, να βάλω και τα γαντιά μου. Έχω φέρει φρέσκο κοτόπουλο. Υπάρχουν σε όλες τις υπεραγορές. Έτσι τώρα πάρα πολύ καλή ποιότητα κοτόπουλα, αλλά φυσικά για να μάθετε να αντιλαμβάνετε ένα κοτόπουλο όταν είναι φρέσκο θα πρέπει πρώτα η μυρωδιά, ένα πολύ σημαντικό, η οσμή να, είναι, να μας αρέσει, να μην, αν μυρίζει έντονα σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Πάμε να δούμε το κοτόπουλο τώρα. Πάρω εδώ το πορτοκάλι. Αυτό το κοτόπουλο κυμαίνεται γύρω στο 1,5 κιλό. Για να δούμε ότι είναι καλό πάντα το δέρμα του πρέπει να είναι γυαλιστερό, όπως το βλέπετε εδώ το κοτόπουλο γυαλίζει. Όταν είναι στεγνό το δέρμα από πάνω σημαίνει ότι έχει καιρό που ήταν μέσα στο ψυγείο και αυτό είναι ένας τρόπος για να αντιλαμβάνεστε και εσείς την ποιότητα. Όταν είναι στεγνό, δεν έχει υγρασία, να ξέρετε ότι έχει 2-3 μέρες που είναι μέσα στο ψυγείο. Άρα, όταν το βλέπετε έτσι γυαλιστερό, να ξέρετε ότι είναι καλό. Η οσμή δεύτερο και επίσης κάτι άλλο στις άκρες του κοτοπούλου, εδώ στις στερούγες αυτά. Να ξέρετε ότι αλλάζει το χρώμα όταν περνάει 2-3 μέρες. Άρα, φτερούγες ή εδώ στις άκρες των ποδιών του κοτοπούλου, να ξέρετε ότι έχει μείνει λίγες μέρες περισσότερες μέσα στο ψυγείο. Φυσικά, η κατανάλωση τους είναι πάρα πολύ τώρα και έτσι δεν μένει κοτόπουλο για πολύ καιρό σε υπεραγορές ή σε ένα κρεοπωλείο. Άρα αυτά είναι για να τα βλέπετε και εσείς και να προσέχετε την επόμενη φορά που θα αγοράσετε κοτόπουλο. Τι κάνουμε τώρα, θα πάρω ένα μαχαίρι. Αυτές τις άκρες δεν τις βάζω στο κοτόπουλο μου όταν το ψήνω, γιατί αυτές κάνουν τρομερά. Εμείς οι επαγγελματίες τις χρησιμοποιούμε για ζωμούς. Κόβω τις άκρες και επίσης εδώ στην κοιλιά να φερώ αυτόν το λίπος. Δεν το χρησιμοποιώ. Και τώρα θα μαρινάρω το κοτόπουλο μου. Πώς θα μαρινάρω το κοτόπουλο μου? Θα βάλω σε ένα μπολ ζωμό κοτόπουλο. Να το δείξουμε λίγο το ζωμό κοτόπουλο. Θα πάρετε ένα ζωμό κοτόπουλο όπου θα λείψουμε το δέρμα. Θα τον σπάσω σε μικρά κομματάκια. Θα ρίξω ρίγανη. Πάπρικα. Θα βάλω ελαιόλαδο. Μπόλικο ελαιόλαδο, έτσι να αρωματίσουμε. Θα βάλουμε πιπέρι. Αλατάκι. Αλατάκι, να προσέξετε λίγο με το αλατάκι, γιατί με το αλάτι. Επειδή ο ζωμός μας είναι αλμυρός, όταν θα βάλετε και μέσα αλάτι, να ξέρετε ότι δεν θα είναι καλό. Θα πάρουμε ένα πινέλο τώρα. Θα το ανακατέψουμε αυτό. Να γίνει μια πάστα βασικά. Αν δείτε το χρώμα της, είναι απίθανο. Και τι θα κάνουμε? Θα πάρω αυτό το σκεύος με το κοτόπουλο, θα το φέρω κοντά μου. Και θα βάλω από πάνω. Φυσικά αυτή τη μαρινάδα μπορεί να την κάνετε από το προηγούμενο έτσι βράδυ. Και να την έχετε. Να μαριναριστεί το κοτόπουλο με ένα πινέλο, κοιτάξτε τι κάνω. Παίρνω αυτή τη μαρινάδα, την βάζω παντού. Και μέσα στην κοιλιά βάζω έτσι ώστε
η κοιλιά να με βοηθήσει να αρωματιστεί. Αρωματίζω ωραία το κοτόπουλο μου και όπως σας έχω πει, μπορείτε αυτή τη διαδικασία να την κάνετε και να την έχετε από το προηγούμενο βράδυ, έτσι ώστε να μαριναριστεί πιο ωραία. Τώρα, η μουστάρδα τι κάνω. Παίρνω τη μουστάρδα και βάζω και από αυτήν έτσι από πάνω. Μπορεί να τη βάλετε στη μαρινάδα, αλλά θα είναι πολύ έντονη μετά. Και βάζω παντού. Η μουστάρδα θα μου φύγει και αυτήν την οσμή, την έντονη του κοτοπούλου και θα μου κάνει μια ωραία κρούστα. Πάρα πολύ ωραίο, μια μαρινάδα εύκολη. Αυτό που θα κάνει τρομερή τη γεύση σας είναι ο ζωμός που, που βάλαμε μέσα. Και ο ζωμός έτσι διαλυμένος θα δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση στο κοτόπουλο σας. Λοιπόν, να βάλω καινούρια γάντια και θα σας δείξω τώρα πώς θα βάλουμε το κοτόπουλο μας να ψήσουμε. Προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, 150 βαθμούς το κοτόπουλο μας. Πάντα, εγώ προσωπικά το ψήνω σε χαμηλή θερμοκρασία για πολύ χρόνο. Όλα τα κρέατα μου όταν ψήνονται στο φούρνο είναι αυτή η διαδικασία. Γιατί, εάν ψηθεί εξωτερικά πάρα πολύ έτσι στους 200 ή στους 180, από μέσα θα είναι ομό. Εμένα μου αρέσει να το κόβω και να είναι ζουμερό και ψημένο. Άρα, 150 βαθμούς για μία ώρα και 15 λεπτά και μετά αναβάζω τη θερμοκρασία μου στους 180 έτσι ώστε να μου ροδοκινήσει για 15 με 20 λεπτά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα κόψω το κρεμμύδι όπου θα το βάλω στη βάση του ταψιού μου. Χοντροκόβω το κρεμμύδι. Εγώ έχω φέρει ένα μεγάλο, στη συνταγή σας λέω 2. Αν βρείτε και εσείς μεγάλο δεν χρειάζεται να βάλετε 2. Αυτό είναι μπόλικο. Θα πάρω έναν ταψί. Ένα πράγμα που θυμώνει και η σύζυγός μου στο σπίτι είναι ότι το κοτόπουλο ή οτιδήποτε κρέας ψήνουμε στο φούρνο ψήνεται και μετά κολλάει στο ταψί. Ένας τρόπος για να σας βοηθήσει για να καθαρίζετε και εύκολα το ταψί σας είναι να βάλετε αλουμινόχαρτο στη βάση, έτσι, και μετά να βάλετε λαδόκολλο. Με αυτόν τον τρόπο, όση ώρα και να ψηθεί, δοκιμασμένο είναι, σοβαρή επιχείρηση είμαστε, δεν θα λερώσετε το ταψί, θα είναι εύκολο και το καθάρισμα. Λοιπόν, να πάρω τα κρεμμύδια, να τα βάλω στη βάση. Γιατί από πάνω θα βάλω το κοτόπουλο και ο λόγος που βάζω τα κρεμμύδια είναι για να μην κολλήσει η βάση του κοτόπουλου ή η ραχοκαλιά του κοτόπουλου πάνω στο ταψί και με τα κρεμμύδια μετά θα τα χρησιμοποιήσω όταν θα ψηθούν για να φτιάξω αυτήν τη σάτσα, μια εύκολη σάτσα από τα ζωμιά που θα μου βγάλει το κοτόπουλο. Αφού έχουμε βάλει το φρέσκο το κρεμμύδι, θα βάλω και λίγο θυμάρι έτσι στη βάση. Θα βάλω και το σκόρδο. 2 σκελίδες σκόρδο είναι αρκετές. Σπάμε το σκόρδο και το φέρνω εδώ κοντά και το βάζω από πάνω. Και τώρα τι θα κάνω. Θα βάλω γάντια όπου θα βάλω το κοτόπουλο από πάνω. Μέσα στην κοιλιά, μένα μου αρέσει να βάζω πορτοκάλι. Το πορτοκάλι δεν το βάζω γιατί είναι χριστουγεννιάτικη συνταγή, έτσι θα πείτε. Το βάζω για να φεύγει η μυρωδιά του κοτοπούλου, η έντονη μυρωδιά του κοτοπούλου. Το γλυκένει, το κάνει πιο ωραίο. Παίρνω ένα πορτοκάλι, το κόβω από τη μέση. Το μισό θα βάλω γιατί είναι μεγάλο το πορτοκάλι. Και έρχομαι εδώ, παίρνω το κοτόπουλο, το βάζω έτσι από πάνω, παίρνω το πορτοκάλι, το βάζω στην κοιλιά, θα το γυρίσω έτσι για να βλέπετε κι εσείς, έτσι από μέσα. Και επίσης θα πάρω θυμάρι και θα βάλω στην κοιλιά. Και αυτό μπορείτε κι εσείς να βάλετε περισσότερο θυμάρι από πάνω, έτσι, να μυρίσει. Του πάει πάρα πολύ το κοτοπούλο και το θυμάρι, είναι πολύ ωραίος συνδυασμός. Και όλη αυτή τη μυρωδιά, αυτόν το λαδάκι από τη μαρινάδα, θα το βάλουμε από πάνω. Είναι ένα πανεύκολο κοτόπουλο που μπορείτε οποιοσδήποτε να φτιάξει ένα κοτόπουλο με αυτή τη μαρινάδα. Είναι ένα κυριακάτικο φαγητό. Πιστέψτε με, όταν θα το βάλετε να το ψήσετε με αυτήν τη διαδικασία στους 150 βαθμούς για μία ώρα και 15 λεπτά και μετά να ανεβάσετε τη θερμοκρασία μέχρι να ψηθεί, να ροδοκοκκινήσει, θα είναι το κάτι άλλο. Τώρα θα το βάλω μέσα στο φούρνο μου εγώ.
Φυσικά, κάτι άλλο, αφού έχουμε πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε και λίγες φέτες πορτοκάλι δεξιά-αριστερά κάτω από το ταψί. Αυτό θα το κάνει και πιο ωραίο. Λοιπόν, αφού έχουμε τελειώσει με πορτοκάλι, θα φύγω το σανίδι μου που έχουμε κάνει το κοτόπουλο. Και θα βάλω έναν άλλο γιατί όταν χρησιμοποιούμε κοτόπουλο, όπως το λέω πάντα, δεν πρέπει να κουμπάει το κοτόπουλο με οτιδήποτε για να μην έχουμε πρόβλημα σαλμονέλλας. Λοιπόν, και πάμε στο γλυκό μας. Ένα πανεύκολο γλυκό, έτσι τέλειο γλυκό, θα σας αρέσει πάρα πολύ και δεν χρειάζεται και πολύ δυσκολία. Θα πάρω να βάλω το νερό σε μια κατσαρόλα να ζεσταθεί για το φατζ και επίσης θα βάλω ακόμη μια κατσαρόλα που την έχω βάλει προηγουμένως να ζεσταθεί το γάλα μαζί με το βούτυρο να λιώσει. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι ζεστά όταν θα φτιάξουμε. Να δείξουμε και τις πατάτες που έχω πει προηγουμένως. Να τις δείτε λίγο. Να ανοίξω λίγο το καπάκι να τις δείτε. Κοιτάξτε. Απιθανό. Τώρα σιγοψύνονται μέσα στο λάδι και θα τις δείτε σε λίγο. Αφού έχει ζεσταθεί και το νερό και το βούτυρο έχει λιώσει μαζί με το γάλα, τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε κακάο, ζάχαρη και αλεύρι. Μπορείτε να το φτιάξετε και σε έναν μπολ αυτήν τη διαδικασία. Επειδή έχω το μίξερ μου που με βοηθάει πολύ αυτόν το μίξερ, θα το φτιάξω στο μίξερ. Βάζω στον κάδο το αλεύρι, το κακάο, και τη ζάχαρη. Θα βάλω και μία μπρέζα αλάτι και θα ρίξω μέσα το γάλα μαζί με το βούτυρο. Και όλα αυτά θα τα ανακατέψω. Προσθέτοντας και τη βανίλια και τον baking powder. Το μίξερ Εσπενάζα το βρίσκεται στην τιμή των 99 ευρώ στο κατάστημα Extra Mall στη Λεμεσό, στην οδόν Αγίας Φυλάξεως 200. Για πληροφορίες και παραγγελίες, το τηλέφωνο 7777-6866. Αφού το μείγμα έχει χτυπηθεί, θα πάρουμε μία μαρίζα. Πολύ σημαντικό είναι η μαρίζα να μαζεύεται τις άκριες πάντα από το μίξερ. Είναι η πιο εύκολη σοκολατόπιτα και η πιο γευστά σοκολατόπιτα που έχετε δοκιμάσει. Σας το εγγυώμαι αυτό. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Φύγω το σύρμα για να σας δείξω τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε. Απίθανη, έτσι, υγρή σοκολατόπιτα. Και τι θα κάνουμε με αυτή. Έχω φέρει ένα μικρό ταψάκι, έτσι, γιατί μου αρέσει αυτούς του είδους τα ταψάκια για τα γλυκά. Μου θυμίζει έτσι τον παλιό καιρό τα γλυκά που φτιάχνα. Και τι θα κάνουμε, θα βάλουμε μέσα στο ταψάκι αυτό το μείγμα που φτιάξαμε. Αν έχετε πυρέξ ή οτιδήποτε άλλο εσείς, κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Θα βάλω όλο το μείγμα μέσα. Και κάτι άλλο, να σας πω ακόμη ένα μυστικό. Στη θέση του κακάο μπορείτε να βάλετε χαρουπάλευρο, μπορείτε να βάλετε χαρουπόσκονη. Και αυτό θα είναι ένα κέικ σοκολατόπιτας με χαρούπι. Χαρουποσοκολατίνα βασικά. Λοιπόν, βάζουμε το κέικ στη βάση και αυτό τώρα που θα κάνω θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Θα ξέρω ότι θα διερωτάστε, αλλά θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Αφού το νεράκι μας έχει βράσει, θα δείξω ένα πολύ ωραίο μυστικό τώρα που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Στον ίδιο κάδο, αυτόν τον λερωμένο που έχω εδώ, που έχω βάλει το κέικ μου, τι θα κάνω. Θα βάλω το κακάο, την καστανή ζάχαρη και τη ζάχαρη νάχνη και το νεράκι το ζεστό. Και αυτά θα τα ανακατέψω όλα μαζί. Ξέρω τι λέτε, θα διερωτάστε τώρα τι θα τα κάνω αυτά. Θα σας δείξω έναν τρόπο τώρα να γίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα από πάνω.
που θα βάλουμε από το κέικ μας. Θα πάρω ένα σύρμα, θα τα χτυπήσω έτσι σιγά σιγά, να διαλυθεί το κακάο. Ζεστό νερό, καστανή ζάχαρη, ζάχαρη νάχνη και κακάο. Και τι θα κάνω τώρα. Θα ρίξω αυτό το μείγμα από πάνω, από το κέικ. Άρα, τι θα κάνω τώρα, για να καταλάβετε τι είναι αυτό. Θα το ψήσω μέσα στο φούρνο. Το σιρόπι αυτό θα τραβήξει μέσα και θα γίνει πολύ ζουμερό από μέσα το κέικ μας. Άρα, το σιροπιαστό, σιροπιαστή σοκολατόπιτα που φτιάχνετε εσείς, τη φτιάχνω την ίδια ώρα και μπαίνει μέσα στο φούρνο. Όλη αυτή η υγρασία θα απορροφήσει μέσα το κέικ μας και θα είναι πολύ σοκολατένιο και πολύ ζουμερό. Θα το βάλετε μέσα στο φούρνο στους 150 βαθμούς αυτό για 40 λεπτά. Θα το δείτε, θα φουσκώσει και θα είναι απίθανο. Θα το βγάλετε και θα εντυπωσιαστείτε. Θα κάνουμε μία μικρή επανάληψη τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής πριν να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Έχουμε φτιάξει το κοτόπουλο, σας έχω δείξει μια υπέροχη μαρινάδα, σας έχω πει για τα καλά σημεία, τι πρέπει να προσέξετε για ένα κοτόπουλο. Το μαρινάρουμε το κοτόπουλο μας, γεμίζουμε την κοιλιά με μια φέτα πορτοκάλι και θυμάρι και μουστάρδα από πάνω. Όλο αυτό θα σιγοψηθεί στους 150 βαθμούς για 1 ώρα και 15 λεπτά. Μετά από τη 1 ώρα και 15 λεπτά θα το ανεβάσετε τη θερμοκρασία σας στους 180 για 15 με 20 λεπτά, έτσι ώστε να ροδοκοκκινήσει. Είναι μια συνταγή πάρα πολύ ωραία και ο λόγος που βάλαμε το κρεμμύδι είναι για να μελώσει με τα ζουμιά του κοτοπούλου και να το χρησιμοποιήσω όταν θα φτιάξω τη σάτσα μου μετά που θα τη δείτε. Επίσης έχουμε δείξει τον τρόπο που ψήνουμε τις πατάτες σε κρύο λάδι. Τις έχω εδώ να τις δείτε και ξανά. Έτσι είναι απίθανες. Τις κόβω από τη μέση, τις βάζω σε κρύο λάδι σκεπασμένο και τις ψήνω μέχρι να ροδοκοκκινήσουν για 20 λεπτά και μετά θα συνεχίσουμε το ψήσιμο να γίνουν τραγανές και εξωτερικά. Θα τις μαριναρούμε, θα δείτε, θα τις βάλουμε και κόλλιαντρο και ρίγανη, είναι απίθανες. Πάμε και για το γλυκό μας. Έχουμε δείξει τη βάση. Έχουμε βάλει σε μια κατσαρόλα το βούτυρο μαζί με το γάλα να ζεσταθεί και να λιώσει ο βούτυρος. Μέσα στον κάτω του μίξερ ή σε έναν μπολ, εσείς αν έχετε στο σπίτι, ανακατεύετε τα στερεά υλικά και ρίχνετε μέσα το γάλα με το βούτυρο το λιωμένο. Το ανακατεύετε και το βάζετε να δέσει να γίνει ένα μείγμα. Το βάζετε σε έναν ταψάκι. Αυτό το ταψάκι είναι στη βάση και από πάνω φτιάχνουμε το φατζ. Το κέικ που είναι ένας τύπος υγρού σιροπιού που θα απορροφήσει μέσα στο κέικ μας, που είναι ζεστό νερό, κακάο, ζάχαρη νάχνη και καστανή ζάχαρη. Αυτό ψήνεται στους 150 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά ή και για 50 αναλόγως με ο φούρνος σας. Θα το καταλάβετε όταν θα το δείτε το αποτέλεσμα που θα σας έχω έναν τώρα θα ψηθεί και θα εντυπωσιαστείτε και θα περιμένουμε όταν θα έρθουμε από το διαφημιστικό για να στήσουμε τα πιάτα μας. Φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει πίσω. Λυπάμαι που δεν είσαστε εδώ. Να δείτε τι ωραία πράγματα έχουμε φτιάξει. Ξέρω τι θα πείτε, είναι και βράδυ. Ξέρω, σας άνοιξα την όρεξή σας. Ξέρω, μου στέλνετε μηνύματα και αυτά. Και αυτά όλα που μου στέλνετε. Δεν φταίω εγώ. Είναι η χαρά μου να τα βλέπετε όμως και έτσι να πεινάτε και να θέλετε να μαγειρέψετε. Πάμε να δούμε λίγο τις πατατούλες. Έτσι θα σας ανοίξω κι άλλο την όρεξή σας. Θα σηκώσω μία πατάτα να τη δείτε. Κοιτάξτε, τραγανή, τραγανή. Εξωτερικά και ζουμερή από μέσα. Όπως σας έχω πει, θα σας θυμίσω πάρα πολλές αναμνήσεις. Θα τις αφήσω κι άλλο να γίνουν τελείως τραγανές όπως τις θέλει ο σκηνοθέτης. Έτσι για να πεινάσετε κι άλλο, να θέλετε να τις φάτε μόλις τις δείτε. Λοιπόν, να πάμε τώρα να βγάλουμε το κοτόπουλο μας. Να δείτε τι έχουμε φτιάξει. Βάλω εδώ στο ξύλο, σιγοψημένο κοτόπουλο, στους 150 βαθμούς, απίθανο, να το δούμε λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ζουμερό, εξωτερικά τραγανό και τώρα τι θα κάνουμε. Πάντα είναι πολύ σημαντικό, να το πούμε και αυτό, ποτέ, μόλις το βγάλετε το κοτόπουλο από το φούρνο, δεν πρέπει να το φάτε. Κάντε λίγη υπομονή. Έτσι ώστε τα ζουμιά, όλη η χυμή που βγάζει το κοτόπουλο, η ωραία χυμή, να μην τους βγάλουμε, να κόψουμε και να φύγουν. Πρέπει να το αφήνετε τουλάχιστον 10 λεπτά, έτσι να παίρνουν τη μαρινάδα το κοτόπουλο, να γίνουν όλα πολύ ωραία και μετά να ξεκινήσει το τρώτε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα όμως. Εγώ αυτό το λάδι που έχει μέσα το αψί μου,
θα το χρησιμοποιήσω για να φτιάξω τη σάτσα μου. Προσεκτικά, προσεκτικά, θα πάρω το ταψί και θα ρίξω μέσα αυτόν τον ωραίο χυμό που βγάζει. Θα προσέχετε να μην φύγει και το κοτόπουλο. Και τώρα αυτό θα το βάλω πίσω και να δείξω τι έχει μείνει μέσα, πόσο η γεύση έχει μείνει. Αυτή είναι όλη η γεύση. Θα δείξουμε λίγο, είναι μέσα. Θα ανάψω τη φωτιά μου, θα τη βάλω σε μέτρια φωτιά και τι θα κάνω. Θα βάλω ένα ζωμό μέσα, έτσι ώστε να προσθέσω γεύση. Θα βάλω σόγια, αν έχω βάλει σόγια γιατί κανονικά στη συνταγή βάζουμε gravy brownie. Gravy brownie, αν βρείτε, και όσοι γνωρίζετε τι είναι το gravy brownie, καλύτερα να βάλετε gravy brownie. Αλλά και η σόγια θα σας δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση. Θα βάλω και το νεράκι και όλον αυτόν τώρα θα το ανακατέψω με ένα σύρμα στην αρχή, έτσι ώστε να διαλυθεί και ο ζωμός και όλα. Και πώς θα δέσω αυτόν το ωραίο μας το ζουμάκι. Θα βάλω στο ίδιο μπολ νεράκι. Και αραβοσιτά λευρό. Αραβοσιτά λευρό. Όταν θα είναι ζεστό αυτό η σάτσα μας, θα το ρίξω μέσα αυτόν το χυλό. Και θα δέσει και θα κάνει πάρα πολύ ωραία τη γεύση μας. Αλάτι δεν θα βάλω γιατί έχω βάλει ζωμό. Και όλο το αλάτι όσο είναι ώρα ψήνεται το κοτόπουλο μέσα στο φούρνο μαζί με το ζωμό, έχει βγάλει το αλάτι του μέσα σε αυτήν τη σάτσα, δεν χρειάζεται. Και επειδή έχω βάλει και σόγια, η σόγια είναι αλμυρή, άρα πρέπει να προσέχουμε πόσο αλάτι θα βάλουμε. Επίσης, μέσα στη σάτσα μου θα βάλω και φρέσκο θυμάρι. Θα πάρω έτσι μικρά-μικρά κλωναράκια, τα φυλάκια από το, τα φύλλα από το θυμάρι και θα βάλω έτσι μέσα, που μου αρέσει πάρα πολύ με το κοτόπουλο. Για μένα είναι ο καλύτερος συνδυασμός το θυμάρι με το κοτόπουλο. Και θα βάλω και πιπέρι. Και τώρα θα το αφήσω εκεί να ζεσταθεί και μόλις ζεσταθεί θα είναι έτοιμο. Θα το ανακατεύσω ακόμη μια φορά έτσι να ξέρω ότι έχει ζεσταθεί, έχει ωραίο χρώμα. Έχει πάρει ωραίο χρώμα από τη σόγια. Και θα βγάλω τις πατάτες μου τώρα γιατί είναι έτοιμες, τις βλέπω, τρελαίνομαι. Θα πάρω έναν τρυπητό. Θα το βάλω πάνω και θα αρχίσω να βγάζω τις πατάτες μου. Θα σβήσω τη φωτιά. Κοιτάξτε τι ωραίες πατάτες. Πάντα όταν βγάζουμε τις πατάτες, τις βάζουμε σε τρυπητό να φύγει όλο το λάδι. Το λάδι αυτό δεν το πετάμε, μπορείτε να το αφήσετε, να σκεπάσετε το σκεύος σας και να χρησιμοποιήσετε και άλλες μέρες, άρα δεν παθαίνει τίποτα. Ναι, κάνουν κράτς-κράτς, είναι πάρα πολύ ωραίες, φαίνονται νόστιμες, τσιπάρα πολύ. Θέλω να φάω. Τι θα κάνουμε τώρα, θα βάλουμε αλατάκι. Πιπέρι. Κόλιανδρο ξηρό. Και ρίγανη. Και φυσικά θα κόψουμε και ένα λεμόνι. Το έχω εδώ. Και θα βάλουμε και λίγο χυμόνα από ένα λεμόνι. Και αφού έχουμε βάλει και το χυμό από το λεμόνι, θα ανακατέψουμε έτσι. Να πάνε παντού οι γεύσεις. Και αρχίζουμε να στείλουμε το πιάτο μας. Θα πάρω μία έτσι σπάτουλα όπου θα με βοηθήσει να βγάλω το κοτόπουλο και να το βάλω μέσα στο πιάτο μου. Φέρω κοντά.
Θα αφαιρέσω το πορτοκάλι από μέσα και θα βάλω το κοτόπουλο εδώ. Θα φύγω το ταψί μου προσεκτικά. Και εδώ θα βάλω γύρω από το πιάτο μου τις ωραίες πατατούλες. Πολύ τραγανές, ζουμερές από μέσα. Θα είναι όπως σας θυμίζει το πιάτο στο σπίτι σας, στην οικογένειά σας. Πατάτες γύρω από το κρέας, το κοτόπουλο σήμερα. Ζουμερές και τραγανές. Πάρα πολύ ωραίο, το βλέπω, τρελαίνομαι. Θα βάλω και λίγο αλάτι πάνω από το κοτόπουλο. Και φυσικά, να δούμε λίγο τη σάτσα μας. Ξέρω, το βλέπετε το κοτόπουλο, ξέρω τι λέτε. Ή έχετε ήδη παραγγείλει να σας φτιάξουν την Κυριακή το κοτόπουλο. Και να δούμε λίγο τη σάτσα μας. Αφού είναι ζεστή, θα ρίξω μέσα. Ανακατέψω ακόμη λίγο, γιατί πάντα το αραβωσιτά λευρό κάθεται στη βάση και ρίχνω μέσα. Λίγο από το αραβωσιτά λευρό θα ανακατέψω έτσι λίγο ελάχιστα να διαλυθεί και ανάλογα με την πυκνότητα που θέλετε εσείς θα δείτε πόσο θέλετε να είναι πυκτό. Άρα το αραβωσιτά λευρό το βάζετε λίγο μέσα με το νερό για να δείτε πόσο θέλετε εσείς το ψήσιμο να είναι. Μέχρι να ψηθεί και η σάτσα μας, όπου θα βάλουμε πάνω από το κοτόπουλο, θα βγάλω και τη σοκολατόπιτα. Μία απίθανη σοκολατόπιτα. Απίθανη, τη βλέπω, κοιτάξτε από πάνω. Είναι και ζουμερή, πάρα πολύ ωραία. Και τι θα κάνω τώρα? Αφού την έχουμε βγάλει, θα πρέπει να τη συνοδεύσουμε, να βάλουμε και γεύσεις. Θα βάλω λίγη ζάχαρη άχνη από πάνω. Και θα βάλω παγωτό από πάνω. Παγωτό βανίλια. Και φανταστείτε όταν είναι ζεστή αυτή η σοκολατόπιτα, από πάνω να είναι το παγωτό. Παίρνω μία μπάλα έτσι ωραία, γεμάτη. Θα βάλω εδώ μία μπάλα και να βάλω ακόμη μία, γιατί ο σκηνοθέτης του αρέσει ο παγωτό. Παίρνω έτσι μπάλα. Και έχουμε δύο μπάλες παγωτών από πάνω, όπου θα λιώσει και θα δέσει μαζί με τη σάτσα και θα κάνει μία αναπίθανη σοκολατόπιτα. Βλέπω τη σάτσα μου και ακόμη θέλει λίγο δέσιμο. Άρα τι θα κάνω? Θα ρίξω ακόμη από αυτόν το αραβωσιτά λευρό που έχω φτιάξει. Και τώρα η σάτσα μας θα τη δώσουμε ένα λεπτό και θα είναι έτοιμη και η σάτσα μας. Να επαναλάβουμε τι έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο κοτόπουλο. Σας έχω δείξει τη δική μου μαρινάδα για να φτιάχνετε το απίθανο το κοτόπουλο. Έχουμε βάλει ζωμό κοτόπουλο μαζί με θυμάρι, μουστάρδα, μπάπρικα, ρίγανη, ελαιόλαδο και όλον αυτό να λείψουμε το κοτόπουλο. Και όπως σας έχω πει, καλύτερα είναι να το φτιάξετε από την προηγούμενη αυτή τη μαρινάδα, να το βάλετε μέσα στο ψυγείο σας, να το κλείσετε έτσι ώστε να μαριναριστεί και να γίνει και πιο ωραίο. Επίσης, έχουμε δείξει και τα σημεία καλής ποιότητας ενός κοτόπουλου, που είναι σημαντικό να γνωρίζετε όταν θα πάτε να αγοράσετε έναν ωραίο κοτόπουλο από το κρεοπόλι σας ή από την υπεραγορά σας. Έχουμε δείξει αυτές τις υπέροχες πατάτες, τραγανές εξωτερικά, ζουμερές εσωτερικά. Θα φάω σήμερα, θα δείτε όταν θα φάω. Και επίσης σας έχω δείξει τη σάτσα από τα ζουμιά που βγάζει το κοτόπουλο, από αυτούς τους ωραίους χυμούς που βγάζει το κοτόπουλο, αφού σιγοψύνεται για τόση ώρα μέσα στο φούρνο. Και δεν πετάμε τίποτε. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε και τη γεύση από αυτήν από το κοτόπουλο και θα τη βάλουμε από πάνω για μια σάτσα. Επίσης, έχουμε φτιάξει μια αναπίθανη σοκολατόπιτα, πανεύκολη,
Είναι fudge, τύπου fudge cake που το λένε και στο εξωτερικό. Βάζουμε όλα τα στερεά σε ένα μπολ, όλα τα υγρά, γάλα και βούτυρο σε μια κατσαρόλα έτσι ώστε να λιώσει και τα ενώνουμε μαζί, τα βάζουμε στη βάση και κάνουμε και από πάνω το σιρόπι που έχω δείξει, καστανή ζάχαρη, ζάχαρη νάχνη, κακάο και νερό. Η σάτσα μας τώρα είναι έτοιμη για το κοτόπουλο, να τη δούμε λίγο. Μια πάρα πολύ ωραία σάτσα. Είναι και δεμένη. Και τι θα κάνω? Θα βάλω λίγη από πάνω από το κοτόπουλο, έτσι ώστε να γυαλίσει το κοτόπουλο μας και να του δώσει μια έξτρα γεύση. Φυσικά θα βάλω και σε ένα μπολάκι σάτσα, έτσι ώστε να συνοδεύσουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν έξτρα συνεχώς τα παιδιά εδώ. Είναι μια σάτσα που θυμίζει πολύ τον gravy. Απλώς εγώ έχω βάλει σόγια, γιατί είναι πιο εύκολο να τη βρείτε παρά ένα gravy brownie. Αν το βρείτε στις υπεραγορές, να βάλετε gravy brownie φυσικά. Πήρα έτσι ένα παραδοσιακό μπολάκι, όπου θα βάλουμε μέσα τη σάτσα μας και τα πιάτα μας είναι έτοιμα σήμερα. Να διακοσμήσω και λίγο με θυμάρι το κοτόπουλο από πάνω. Έτσι φρέσκο θυμάρι, θα βάλω εδώ. Και τα πιάτα μας σήμερα είναι πανέμορφα και έτοιμα. Να δοκιμάσω έτσι να δούμε τι έχουμε φτιάξει για να μην λέει ο σκηνοθέτης ότι δεν τρώμε. Θα πάρω μια μπατατούλα μικρή. Κοιτάξτε. Ζουμερή, που από μέσα ζουμερή, εξωτερικά τραγανή. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική. Το κοτόπουλο μας. Θα κόψω ένα κομμάτι εδώ στην άκρια. Ζουμερό. Κοιμάσουμε και το κοτόπουλο. Εξαιρετικό. Απίθανο, ζουμερό. Θυμίζει το φαγητό της γιαγιάς που έχω πει πολλές φορές. Και να κόψω και ένα κομμάτι από τη σοκολατοπίτα, έτσι εδώ την άκρια, για να δείτε από μέσα πώς έχει γίνει. Πάρα πολύ ωραίο, ζουμερό. Απίθανη αφρούια, υπάρχει υγρασία από το φάρσο που έχουμε φτιάξει. Δεν έχω βάλει και το παγωτό, φανταστείτε αυτόν τον συνδυασμό σε μια μποκιά, είναι απίθανο. Τέλεια συνταγή σήμερα. Να πούμε συγχαρητήρια στο σεφ. Θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που με παρακολουθάτε. Όλες οι συνταγές μου βρίσκονται στο Savas_Chef στο Instagram ή στο Food News CY στο Facebook ή στην προσωπική μου ιστοσελίδα Food News CY. Τώρα μπορείτε να βλέπετε και όλες τις εκπομπές που έχουμε φτιάξει μαζί στο YouTube channel, στο κανάλι μου Ταξίδι Γεύση ο Food News CY, όπου να δείτε όλες τις εκπομπές, να τις παρακολουθήσετε, να κάνετε εγγραφή φυσικά και να μου γράψετε και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας σχόλια και φτιάχνουμε την επόμενη φορά καινούργιες και τέλειες συνταγές. Γεια σας! Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων.